Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξαιρετικά δυσαρεστή είδηση, καθώς δικυκλιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με μεγάλο όχημα στο Ρέθυμνο πριν από λίγες ώρες. Το νέο θανατηφόρο αυτό τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. Σε απευθεία σύνδεση Αλκιόνη Χριστοδουλάκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Αλκιόνη. Ακόμα ένα θύμα της ασφάλτου στους δρόμους της Κρήτης, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το απόγευμα γύρω στις 6, όταν ένας δικυκλιστής κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο κοντά στη Μονή Αρκαδίου και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πολύ σφοδρά και να βρεθεί κάτω από τις ρόδες ενός τέτραξονικού που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άντρας είναι ηλικίας από 25 έως 35 ετών. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η ηλικία του, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πάλι πληροφορίες φαίνεται πως η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άντρας διαμελίστηκε. Να πούμε ότι πρόκειται για έναν αλλοδαπό άντρα. Δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο σημειώθηκε ακριβώς το ατύχημα. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο επαρχιακό δρόμο υπάρχουν πολλά εγωπρόβατα τα οποία πολύ συχνά πετάγονται ξαφνικά στη μέση του δρόμου. Συνεπώς, είναι πιθανό να βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο περιστατικό και να προσπάθησε να το αποφύγει, με αποτέλεσμα να μπει στην αντίθετη πλευρά. Mm-hmm. Ακριβώς. Στο σημείο έσπευσε βέβαια άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον άντρα χωρίς τις αισθήσεις του, όπου τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, δυστυχώς απλά για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Δυστυχώς. Αλκιόνη, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.